Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Νοέμβριος του 2017 και στα χέρια μου έχω το ολοκένουργιο OnePlus 5 TAF, μια συσκευή η οποία δόθηκε σε παγκόσμια κυκλοφορία πριν από 2 μέρες από ευρωπαϊκή αποθήκη της OnePlus έφτασε στην Ελλάδα και για τις ανάγκες αυτού του βίντεο είμαστε στην διάθεσή σας να το ανοίξουμε. Η συσκευή, παιδιά, κυκλοφορεί όπως και ο προκάτοχος σε 2 εκδόσεις, σε 128 και 8 GB RAM και σε 64 GB εσωτερικό χώρο και 6 GB RAM. Η τιμή παρέμεινε ίδια, άλλαξε το εξωτερικό περίβλημα. Πάμε λίγο να την ανοίξουμε, να την μπουτάρουμε και να δούμε τι ακριβώς έχει φτιάξει αυτή τη φορά η OnePlus. Ας ανοίξουμε τη συσκευασία. Η συσκευή πλήρως διαφοροποιημένη σε σχέση με τον προκάτοχο, αφού η αναλογία πλέον έχει γίνει 18:9. Ας βγάλουμε σε λίγο τις ελατίνες για να δούμε το καλώδιο φόρτισης και συγχρονισμού. Όταν έχει φορτιστεί Dust Charge, αυτό που η OnePlus έχει κάνει τη διαφορά, θα έλεγα. Και στο πακετάκι μάλιστα έχουμε και φικούλα μέσα. Ναι. Πάμε να το ανοίξουμε, να το βγάλω. Τι έχει? Έχει το σιδεράκι αφαίρεση των καρτών SIM. Πάρα πολύ ωραία θικούλα σιλικόνης, πολύ ωραία, σχετικά λεπτή. Βιβλιαράκια και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συσκευή. Εδώ είμαστε, ας βγάλουμε την προστατευτική ζελατίνα. Σε σχέση με τον προκάτοχο, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι ότι το δαχτυλικό αποτύπωμα έχει μεταφερθεί στο πίσω μέρος. Η αναλογία έχει γίνει, όπως σας είπα, 18:9, άρα είναι λίγο πιο στενόμακρο, να το πω έτσι. Έφυγε το δαχτυλικό από μπροστά. Στο πίσω μέρος η κάμερα έχει διαφοροποιηθεί ελαφρώς, όχι σε σχήμα αλλά σε σωθικά, αφού και οι δύο τρέχουν στα 1,7 διάφραγμα, η μία είναι 20 και η άλλη είναι 16. Μπροστά, έτσι πιο στενόμακρο. Α, φοράει ζελατίνη, παιδιά, από τη συσκευασία μόνο του. Φοράει, δηλαδή, είναι προεγκατεστημένη ζελατίνα. Δίκαρτη συσκευή, Snapdragon 835, εξάρα οθόνη, AMOLED, 1080 παραμένει. Εξωτερικά, όπως σας είχα πει και για τον πρωτοκάτοχο, μην περιμένετε καμιά τρομερά ποιοτική συσκευή, είναι μια αρκετά καλή, βέβαια όχι άκρος ποιοτικά υλικά, αλλά εμφανισιακά τουλάχιστον είναι πάρα πολύ βελτιωμένη, αφού το design και τα bezel έχουν έρθει, να το πω έτσι, στην εποχή που είμαστε και όχι στην εποχή της τριετίας. Πάμε να επιλέξουμε τη γλώσσα τα ελληνικά, να μπουτάρουμε τη συσκευή. Η OnePlus, παιδιά, έχει βάλει αυτή τη φορά ξεκλείδωμα προσώπου, το οποίο από ό,τι έχω δει σε κάποια βιντεάκια λειτουργεί υποδειγματικά. Θα τη δοκιμάσουμε, βέβαια, και σε αυτό το τομέα. Κατευθείαν μπούταρε. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις της φωτεινότητας στην προβολή. Να το δυναμώσω. Πολύ ωραία η οθόνη, φαίνεται, παρότι είναι 1080. Ωραίο το λευκό της, αρκετά δυνατή και φωτεινή, καλές οι γωνίες θέασης, πιστεύω να περνάει και στο βίντεο ότι είναι καλές. 7.1.1 έκδοση, 8 GB RAM αυτή που κρατάμε, 128. Για να δω λίγο. Στο πλάι, παιδιά, έχουμε το, εδώ πέρα το πορτάκι αφαίρεση των καρτών SIM, το power button και στο πλάι έχουμε το διακόπτη, να το πω έτσι, της δόνης και του αθόρυβου, volume up, volume down. Πολύ έτσι μαζεμένη συσκευούλα, ωραίο κράτημα στο χέρι, σχετικά ελαφριά. Πολύ βελτιωμένη σε σχέση με τον προκάτοχο. Να πω ότι το βάρος είναι 162 γραμμάρια.
Φοράει Gorilla Glass 5 και η μπαταρία έχει παραμείνει 3.300 mAh με αυτό το φανταστικό φορτιστή που το φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα. Δεν θέλω να ασχοληθώ πάρα πολύ, παιδιά, με το unboxing της συσκευής. Θέλω να τη δοκιμάσω πραγματικά. Αυτή τη φορά είναι μια συσκευή που την περίμενα έτσι να έρθει για να τη δοκιμάσω. Μιας και πρέπει να είναι μάλλον το πιο γρήγορο Android της περίοδου. Μακριά από κάτι οι άλλες συσκευές. Πολύ γρήγορη η εστίαση. Θα τη δοκιμάσουμε σε βραδινές λήψεις. Θα τη δοκιμάσουμε σε πρωινές, φορτίσεις κτλ. Και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, παιδιά, σύντομα. Όποιος φυσικά ενδιαφέρεται, όπως σας είπα, η τιμή παρέμεινε σταθερή. 499 ευρώ η μικρή έκδοση, 559 ευρώ η έκδοση που κρατάω στα χέρια μου. Εγγύηση 2 χρόνων. Ας τη δοκιμάσουμε, παιδιά, και τα πούμε σε λίγες μέρες. Αυτά τα λέμε στο επόμενο βίντεο.